Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε ένα ακόμη βράδυ Παρασκευής εδώ στις ιατρικές συναντήσεις. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και θα σας παρουσιάσω άμεσα τον απόψινό μας καλεσμένο, γιατί πιστεύω θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κουβέντα που θα κάνουμε μαζί του. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας απόψε, μας κάνει την τιμή να είναι εδώ, ο κύριος Γουδεύενος Γεώργιος, φυσικοθεραπευτής, ειδικός στη μηχανική της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων. Κύριε Γουδεύενε, να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να είστε εδώ αυτό το βράδυ να ενημερώσετε τους τηλεθεατές μας. Κύριε Καβγιάκη, είναι τιμή μου και χαρά μου να έχω μια τέτοια πρόσκληση από εσάς, από την τόσο πετυχημένη εκπομπή, και είμαι στη διάθεσή σας και στη διάθεση των τηλεθεατών να δεχθώ τις ερωτήσεις σας και όπου μπορώ και δύναμαι να απαντήσω όσο μπορώ περισσότερο με σαφήνεια και ακρίβεια. Είστε ένας από τους πιο γνωστούς φυσικοθεραπευτές του χώρου και πιστεύω η κουβέντα μας έχει πολύ ενδιαφέρον απόψε. Ξεκινώντας λοιπόν την κουβέντα, τι είναι η φυσικοθεραπεία, με απλά λόγια κύριε Γουδεύενε? Η φυσικοθεραπεία, και εδώ θέλω να θέσω έναν όρο, γιατί ακούγεται φυσιοθεραπεία και φυσικοθεραπεία, ας λύσουμε και ένα πάζλα στο πράγμα. Ναι, αλήθεια, αν έχει κάποια διαφορά έτσι. Αν έχει κάποια διαφορά, στην ουσία σημαίνει το ίδιο πράγμα. Η φυσιοθεραπεία ήταν η αρχική έκφραση για την τέχνη αυτή και το σύνολο των τεχνικών που έπαιρνε μέσα της φύσης. Δηλαδή νερό, θάλασσα, άμμο, λάσπη, τα γνωστά λασπόλουτρα, ιαματικά λουτρά, ό,τι αφορούσε στη φύση και μπορούσε να το χρησιμοποιήσει. Εξελισσόμενη κατόπιν έγινε φυσικοθεραπεία που χρησιμοποιεί μέσα της φυσικής, όπως είναι ο ηλεκτρισμός, τα μαγνητικά πεδία και διάφορες άλλες μέθοδοι. Φυσικά υπάρχει άλλο ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τη φυσικοθεραπεία και τη φυσική αγωγή της θεραπείας, που έχει να κάνει με την άσκηση και την κίνηση, που και αυτή έχει ενταχθεί και είναι ένα μεγάλο κομμάτι στη φυσικοθεραπεία, που πλέον δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, αλλά είναι και οι τεχνικές, οι ασκήσεις, οι θεραπευτικές πάντα ασκήσεις, οι οποίες έχουν τη δύναμη να στηρίξουν το σώμα, και έτσι σε αυτό το πλαίσιο είναι αυτό που θα μιλήσουμε και μετά, τι ακριβώς σημαίνει φυσικοθεραπεία. Δεν μπορεί να ενταχθεί σε έναν μόνο ορισμό. Μας. Έχει ευρύτατο το φάσμα. Οπότε σε ποιες περιπτώσεις κάποιος θα πρέπει να δει έναν φυσικοθεραπευτή? Κοιτάξτε, οι περιπτώσεις που πρέπει να δει κάποιος έναν φυσικοθεραπευτή, ο σύνηθις τρόπος είναι να παραπεμφθεί από κάποιο γιατρό του, να είναι άμεση επιλογή του ίδιου του ασθενή, αν έχει δει ότι η αγωγή που έχει κάνει, συντηρητικές θεραπείες με φαρμακευτική αγωγή ή οτιδήποτε άλλο δεν έχουν πετύχει, μπορεί να απευθυνθεί στο φυσικοθεραπευτή του, και εφόσον κρίνει με σιγουριά και ασφάλεια ότι μπορεί να τον αναλάβει, τότε να σχηματίσουν μαζί ένα πρωτόκολλο αποθεραπείας ή αποκατάστασης ανάλογα με την πάθηση που έχει. Μάλιστα. Οπότε, αν θέλετε, μπορεί να μας πείτε συνοπτικά σε ποιες παθήσεις εφαρμόζεται η φυσικοθεραπεία, όσο πιο επιγραμματικά γίνεται? Ναι. Η φυσικοθεραπεία έχει πάρα πολλούς τομείς και ένα ευρύ φάσμα, και γι' αυτό χρειάζεται και πολύ καλή εξειδίκευση. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι το μυοσκελετικό, που αφορεί τους μύες στο σκελετό του σώματός μας, το μηχανικό κομμάτι. Ένα άλλο είναι το νευρολογικό, που και εκεί παραπέμπουν οι νευρολόγοι συνήθως, με εγκεφαλικά και διάφορες άλλες νευρολογικές παθήσεις, όπως Πάρκινσον κλπ. Υπάρχει το νευροχειρουργικό, που έχει να κάνει μετά από χειρουργία είτε εγκεφαλικού είτε σπονδυλικής στήλης, που εδώ εμπλέκονται και η ορθοπαιδική χειρουργή σπονδυλικής στήλης αλλά και η νευροχειρουργή. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα από τις ρευματολογικές παθήσεις που μπορεί να ασχοληθεί ο φυσικοθεραπευτής, και στην πλαστική επανορθωτική χειρουργική, μετά από εγκάβματα, υπάρχουν ειδικοί φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με αυτό. Και να μην παραλείψω ότι είναι μεγάλη συμβολή των συναδέλφων στα νοσοκομεία, στη ΜΕΘ, με την αναπνευστική φυσικοθεραπεία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική να εφαρμόζεται μετά από επεμβάσεις σοβαρές και μεγάλες. Πολύ ωραία. Ποια μέσα συνήθως χρησιμοποιείται στη φυσικοθεραπεία? Ανάλογα με την ειδικότητα του καθενός, με την εξειδίκευση και τον τομέα που έχει ακολουθήσει, γιατί όπως καταλαβαίνετε, συνήθως σήμερα στις ημέρες μας έχει ακολουθηθεί ένας δρόμος της εξειδίκευσης όσον αφορά τον τομέα που κάποιος ακολουθεί.
είναι τα απαραίτητα όργανα, μηχανήματα, όπως και εξοπλισμός, ο οποίος αφορά στο κομμάτι που κάνει. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος κάνει μυοσκελετικές παθήσεις, που αφορά στη σπονδυλική στήλη, στις αρθρώσεις, στο κινητικό σύστημα, τα όργανα που χρησιμοποιεί είναι ναι μεν οι κλασικές ηλεκτροθεραπείες, λέιζερ, υπέρηχοι, μέσα ενδυνάμωσης κινητικά, ισοκινητικά και όργανα, και υπάρχουν βέβαια και οι πιο εξελιγμένες μορφές που έχουν ως στόχο την αξιολόγηση, τη στοχοποίηση και την καλύτερη και πιο αξιόπιστη στόχευση στην αιτία του προβλήματος. Οπότε φαντάζομαι και η χειροπρακτική έχει πολύ μεγάλο ρόλο, έτσι. Ναι, η χειροπρακτική, η οστεοπαθητική, όλες αυτές οι μέθοδοι και οι ειδικότητες και εξειδικεύσεις. Εγώ έχω ειδικευτεί και είμαι ειδικός στο Manual Medicine, που εμπεριέχει μέσα την οστεοπαθητική και τη χειροπρακτική, και είμαι διδάκτορ του Manual Medicine. Εμπεριέχει, είναι κάτω σε μία, από μία ομπρέλα που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό αφορά βέβαια πολύ ειδικευμένους συναδέλφους με κατάρτιση, με υψηλό φρόνημα, με ευσυνειδησία, διότι έχουν αρκετές ενδείξεις, αλλά όταν γίνονται από τον ειδικό έχουν πολύ καλές ενδείξεις και έχουν μεγάλη ασφάλεια. Είναι τεχνικές, μέθοδοι και εξειδικεύσεις που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της φυσικοθεραπείας, και φυσικά καλό είναι όποιος τις εφαρμόζει να έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να τις κατέχει πάρα πολύ καλά, άριστα θα λέγαμε. Είναι λογικό αυτό. Στο φυσικοθεραπευτή, ποια ειδικότητα γιατρού παραπέμπει, ή είναι αρκετές ειδικότητες που μπορούν να παραπέμψουν? Όπως προανέφερα, υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες, πάρα πολλές που αφορούν. Κυρίως οι ορθοπαιδικοί, νευροχειρουργοί, νευρολόγοι, φυσίατροι, ρευματολόγοι, πλαστικοί χειρουργοί, πνευμονολόγοι. Υπάρχει μεγάλη γκάμα και δεν τελειώνει. Και ευτυχώς, όπως και αθλητίατροι, ευτυχώς σήμερα υπάρχει και μέσα από το Σύλλογο των Φυσικοθεραπευτών, αλλά και μέσα από την αυτοδιάθεση του καθενός να εκπαιδευτεί περισσότερο, υπάρχει καλή εξειδίκευση και σύνεση στην εφαρμογή από πάρα πολλούς συναδέλφους. Ο εξεταζόμενος που θα έρθει σε εσάς, το φυσικοθεραπευτή γενικότερα, τι χρειάζεται να έχει μαζί του? Καλό είναι να έχει ό,τι αφορά το περιστατικό για το οποίο καλείται να έρθει, αλλά και αρκετές πληροφορίες γύρω από την υγεία του. Καλό είναι να γνωρίζει πολύ καλά τα στοιχεία, το τι του έχει συμβεί, να μπορεί να έχει τα τηλέφωνα των γιατρών του που έχει επισκεφθεί, ώστε να χρειαστεί να αντλήσουμε πληροφορίες και να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να σας πω ότι όποιος έρχεται δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τον αναλάβουμε ή πρέπει να τον αναλάβουμε. Αυτό έχει να κάνει με την κατά πόσο θεωρούμε ότι έχουμε την δυνατότητα να διεκπεραιώσουμε ένα τέτοιο περιστατικό, και κατά πόσο η πληροφορία που έχουμε πάρει την κάνουμε γνώση, και τη γνώση την κάνουμε επίγνωση στο εργαστήριο. Οπότε είναι σημαντικό όσες περισσότερες πληροφορίες έχει να τις έχει μαζί του, ώστε να μπορέσει να εκτιμηθεί καταρχήν η κατάσταση που βρίσκεται και μετά να προχωρήσουμε στη θεραπεία. Μάλιστα. Αν κάποιος έρθει χωρίς παραπεμπτικό από γιατρό, υπάρχει πιθανότητα να τον αναλάβετε? Κοιτάξτε, σύμφωνα με τον νόμο δεν είναι απαραίτητο να έχει κάποιος παραπεμπτικό. Το ιδανικό, και εδώ είναι μία όχι γνώμη μου, είναι άποψη και θέση μου, το ιδανικό είναι να έχει κάποιος τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού του, την επικοινωνία με τον γιατρό, ο θεραπευτής και ο γιατρός να δημιουργήσουν ένα δίκτυο ασφαλείας στον ασθενή, διότι εδώ δεν πάμε να αναδείξουμε τις ικανότητές μας. Εδώ πάμε να αναδείξουμε το κατά πόσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να βγάλουμε έναν άνθρωπο από το πρόβλημά του. Οπότε δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε εγωιστικά, έλα πρώτα σε μένα, μη πας σε αυτόν, πήγαινε στον άλλον. Και σαφώς ένα μεγάλο κομμάτι που έρχεται, και αυτό απαιτεί βαθιά γνώση και σοφροσύνη, θα έλεγα, και ταπεινότητα, είναι να δούμε αν δεν μπορούμε να αναλάβουμε κάποιο περιστατικό, πού θα το κατευθύνουμε, ώστε να πάει σε πιο εξειδικευμένους συναδέλφους. Και σημαντικό πάρα πολύ θεωρώ το γεγονός ότι η συνεργασία με τον γιατρό ανεβάζει το επίπεδο της παροχής μας, στοχεύει καλύτερα την αγωγή και το αποτέλεσμα έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό δείκτη επιτυχίας.
Οπότε το αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνω, δεν είναι πάντα μόνιμο και επιτυχημένο, έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο, τίποτα επιτυχημένο. Η υποσχεσιολογία στη φυσικοθεραπεία, όπως και στη ζωή, όπως και στην ιατρική, είναι ένας μύθος. Αυτό που πρέπει να υποσχόμαστε είναι ότι θα κάνουμε το καλύτερο με βάση τις γνώσεις μας, τις αντοχές μας και την καταλληλότητα που έχουμε επάνω στα περιστατικά που αναλαμβάνουμε. Δεν μπορούμε μπορεί να έχουμε ένα τέλειο εξοπλισμό, αλλά να έχουμε ακατάλληλη γνώση στο να το εφαρμόσουμε. Αυτά πρέπει να συνάδουν. Δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Το να έχω ένα καταπληκτικό εξοπλισμό με το πώς θα το χρησιμοποιήσω, με τι τρόπο, ώστε να μην εμπορικοποιηθεί, αλλά να έχει σαν στόχο την απόλυτη χρησιμότητά του και όχι καμία άλλη δεύτερη σκέψη και όχι μόνο το κέρδος, για να το πούμε έτσι. Το κέρδος πρέπει να είναι πάντα του ασθενή και το κέρδος δεν αποτιμάται. Δεν έχει τιμή. Η αξία δεν έχει τιμή. Και στην προκειμένη περίπτωση θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε. Μία κάκωση, ένα τραύμα, ένα αποτυχημένο χειρουργείο δεν μπορεί να κοστολογηθεί μέσα από μία επίσκεψη ενός φυσικοθεραπευτή ή ενός γιατρού. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό μας λέτε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η φυσικοθεραπεία μπορεί να είναι και επώδυνη. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να είναι και επώδυνη. Το επώδυνο στη δική μου φιλοσοφία σχολής και εκπαίδευσης ήταν αυτό που μας συνιστούσαν να αποφύγουμε. Υπάρχουν διάφορες σχολές οι οποίες έχουν πιο σκληρή αντιμετώπιση. Οι τεχνικές στις οποίες εγώ έχω εκπαιδευτεί, έχω σπουδάσει στην Αγγλία, στη Σουηδία και στην Αμερική επί χρόνια, ήταν με σεβασμό στους ιστούς. Κάποιες στιγμές μπορεί να δοθεί λίγο πόνος όσον αφορά περιπτώσεις αγκυλώσεων, δισκαμψιών κλπ. Που πρέπει να κρατάει για πολύ λίγο και πρέπει να είναι ελάχιστος, να είναι ανεκτός. Αυτό που διδαχθήκαμε είναι να μην δημιουργήσουμε μεγαλύτερο πόνο από ό,τι έρχεται. Πόνο μπορεί να έχουμε μετά από μια θεραπεία, γιατί κάποιος ασθενής ενεργοποιείται, πιάνεται, νιώθει αυτό το όπως μετά το γυμναστήριο ή μετά την άσκηση ή από το ξύπνημα των μυών και του σκελετού του να έχει ένα πιάσιμο. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που η φυσικοθεραπεία μπορεί να μην είναι η καταλληλότερη θεραπεία. Υπάρχει ένα ποσοστό που δεν ανταποκρίνονται όλοι όπως πρέπει, όπως θα θέλαμε. Οπότε κύριε Γουδέρα, να σας διακόψω. Επειδή γνωρίζω και γνωρίζουν και πολλοί από τους φίλους μας, έτσι ότι είστε ένας από τους πιο γνωστούς και έμπειρους φυσικοθεραπευτές στη χώρα μας. Πιστεύετε με το χέρι στην καρδιά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η φυσικοθεραπεία μπορεί να κάνει κάποιον χειρότερα? Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Και υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η μία περίπτωση είναι να έχει αναλάβει ένας φυσικοθεραπευτής ένα περιστατικό το οποίο δεν έπρεπε να το αναλάβει. Να μην έχει απόλυτη ένδειξη. Εδώ πρέπει να τηρούμε πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό η τήρηση των πρωτοκόλων για το τι πρέπει να αναλάβουμε. Δεν είναι όποιος έρχεται να αναλαμβάνουμε. Το δεύτερο είναι αν οι τεχνικές που εφήρμοσε ήταν κατάλληλες για το περιστατικό αυτό. Το τρίτο είναι αν ο ασθενής ο ίδιος δεν πειθαρχήσει σε κάποιες εντολές, γιατί ο φυσικοθεραπευτής έχει υποχρέωση και ο ασθενής έχει την ευθύνη να κάνει κάποια πράγματα. Δεν είναι μάγος ο φυσικοθεραπευτής, είναι διευκολυντής. Εδώ θα αναιρέσω ακόμα και την λέξη θεραπευτής, θα τη βάλω σε εισαγωγικά και θα τη βάλω πιο φιλοσοφικά ότι είναι διευκολυντής. Εμείς διευκολύνουμε την υγεία. Όμως, σε πολλά περιστατικά που είναι ημαρμένοι, είναι μοιραίο να φτάσει κάποιος στο χειρουργείο π.χ. γιατί αυτό θέλουμε να αποφύγουμε ή στον μεγαλύτερο πόνο, είναι πολλές φορές που έχουμε δει ότι μέσα από τη φυσικοθεραπεία επιταχύνεται, πάει πιο γρήγορα προς το χειρότερο. Αυτό αφορά ένα μικρό ποσοστό που δεν μπορεί να αναχαιτιστεί. Αυτό συμβαίνει παντού. Όσο πιο νωρίς το καταλάβουμε, τόσο πιο νωρίς σταματάμε τη θεραπεία. Δεν παλεύουμε με κάτι το οποίο έχει πάρει τη ροή του και το δρόμο του. Οπότε υπάρχει αυτή η περίπτωση. Όπως σε όλες τις ειδικότητες, αυτό είναι μια ρεαλιστική και δεν κάνουμε τα πάντα καλά. Απολύτως αυτό. Διευκολυντές και τίποτα άλλο. Αλήθεια, υπάρχουν παθήσεις που αντιμετωπίζονται από τον φυσικοθεραπευτή κάποιες συγκεκριμένες εποχές του χρόνου? Κοιτάξτε, θα σου πω ότι κάτι που υπήρχε επί πολλά χρόνια είναι η συντήρηση, να συντηρούμε. Σε αυτό προσωπικά
έχω ένα ερωτηματικό. Αυτοί που πρέπει να κάνουν δύο φορές το χρόνο ή τρεις ή μία ή οτιδήποτε είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε αντίθετα στην πάθησή τους, να πάνε να αυτοδιαχειριστούν κάποια πράγματα και κυρίως θα έλεγα ότι οι σπονδυλοαρθριτικές καταστάσεις είναι αυτές οι οποίες εμφανίζονται πιο πολύ την άνοιξη και το φθινόπωρο, είναι σε έξαρση και δείχνει ότι διευκολύνονται. Διευκολύνονται για να περάσουν στο καλοκαίρι που είναι πιο σταθερή εποχή ή στο χειμώνα. Αυτές είναι οι περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να κάνει τη λεγόμενη συντήρηση. Αν όμως έχει μία κάκωση ή ένα τραύμα, όπου δεν χρειάζεται, έχει αποκατασταθεί, δεν χρειάζεται καμία συντήρηση, γιατί μετά θα συντηρεί το φυσικό θεραπευτή, δεν θα συντηρεί τον εαυτό του. Οπότε εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε πολύ αυστηρά, ως προς το όφελος του ασθενή μας, το πότε και ποια κατηγορία μπορεί να κάνει και σε διάφορες εποχές, σε διάφορα χρονικά σημεία, ώστε να μπορεί να υπενθυμίζεται. Υπάρχει μια κατηγορία ασθενών που δεν μπορούν να το διαχειριστούν μόνοι τους. Θέλουν την βοήθεια ενός τρίτου και την ενθάρρυνση και την υπόδειξη. Σε αυτό, σαφέστατα, είναι πολύ χρήσιμο γιατί επενδύουν στην υγεία τους. Θέλω να μας εξηγήσετε τώρα, κύριε Γουδεύεν, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην αποκατάσταση που ακούμε συχνά και στη φυσικοθεραπεία. Η φυσικοθεραπεία, όπως σας είπα, είναι ένας ευρύς όρος, ευρύτατος, έχει να κάνει κυρίως, είναι σαν τη δημοκρατία θα έλεγα, που έχει πολλές εκφάνσεις, αλλά η φυσικοθεραπεία, η οποία εφαρμόζεται μέσα στα πλαίσια που έχει από την πολιτεία, θα λέγαμε ότι η φυσικοθεραπεία έχει να κάνει με παθήσεις και κακώσεις και τραύματα τα οποία τα διαχειρίζεται και μπορεί να τα ξαναδιαχειριστεί κάποιο διάστημα, αλλά η αποκατάσταση που και αυτή γίνεται φυσικοθεραπευτικά είναι μια άλλη φάση. Είναι αποκατάσταση μετά από ένα χειρουργείο, αποκατάσταση μετά από ένα αποτυχημένο χειρουργείο, αποκατάσταση μετά από ένα κάταγμα, αποκατάσταση μετά από ένα βαρύ διάστραμα. Οπότε η αποκατάσταση έχει αρχή, μέση και τέλος. Οι χρόνιες παθήσεις δεν έχουν αρχή, μέση και τέλος. Έχουν υφέσεις και εξάρσεις. Και αυτή είναι μια διαφοροποίηση. Οπότε εκεί η φυσικοθεραπεία τι κάνει, απαλύνει λίγο, γέρνει τη ζυγαριά περισσότερο προς την αλάφρυνση του πόνου, παίρνει ένα κομμάτι του πόνου και διευκολύνει στο να μην διαταραχθεί η ζωή του πάσχοντος. Μάλιστα. Προαναφέρατε πριν λίγο πόσο σημαντικός είναι ο εξοπλισμός στη φυσικοθεραπεία. Έτσι. Θέλω να μου πείτε, επειδή πέρασε από το φυσικοθεραπευτήριο που διατηρείτε, όπως το κάνω και με όλους τους ιατρούς που φιλοξενώ εδώ, γιατί θέλω να έχω μια προσωπική άποψη, θα μας πείτε για κάποιες μεθόδους πολύ σημαντικές που είδα, όπως είναι η μέθοδος Medex. Τι είναι καταρχήν η μέθοδος Medex, δεν ξέρω, το προφέρω σωστά. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Πριν σας πω αυτό, θα σας απαντήσω στην πρώτη σας ερώτηση, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, κύριε Καγιουγιάκη, και θέλω να σας πω ότι ο εξοπλισμός τι ρόλο παίζει. Σας το είπα και στην αρχή, ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο, θα είμαι λίγο πιο ευθύς τώρα. Ο εξοπλισμός χωρίς βαθιά γνώση, σύνεση και εγκεφαλική σκέψη, επιστημονική σκέψη, δεν είναι τίποτα. Είναι απλά ένα μηχάνημα. Ο εξοπλισμός βρίσκεται στο μυαλό μας και στη γνώση που έχουμε και στην επίγνωση που έχουμε. Οπότε λοιπόν ένας καλός εξοπλισμός μπορεί να εντυπωσιάσει, αλλά πρέπει να υποστηριχθεί από πολύ γερά πρωτόκολλα σκέψης θεραπευτικής. Διαφορετικά, ο καθένας μπορεί να αγοράσει ό,τι εξοπλισμό θέλει. Φαντάζομαι σε αυτό, συγγνώμη, σε διακόπτω, παίζει μεγάλο ρόλο και η εμπειρία που έχει, έτσι. Την εμπειρία θα την αποκτήσει. Κανείς όταν ξεκινάει μη έχοντας εμπειρία, την αποκτάει κάνοντας συνετά, αργά και σταθερά βήματα, ώστε να μην πειραματιστεί επάνω στους ασθενείς του και να συμβουλεύεται πάντα αυτούς που τον δίδαξαν τον συγκεκριμένο τρόπο. Αυτός είναι ο τρόπος που αποκτάς σωστή εμπειρία και αποκτάς μια, σε εισαγωγικά, σοφή διαχείριση του εξοπλισμού σου. Γιατί ένας εξοπλισμός μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνος για κάποιον που το χρησιμοποιεί μόνο και μόνο για να το χρησιμοποιήσει ή για να τον αποσβέσει. Τα Medex λοιπόν, με συγχωρείτε γιατί έμεινα σε αυτό. Τα Medex λοιπόν είναι πραγματικά μια πρωτοποριακή μέθοδος που κατασκευάστηκαν στην Αμερική. Έχω την τύχη στα 30 χρόνια φυσικοθεραπευτήριου που διευθύνω να τα 16 από αυτά έχοντας εξειδικευτεί στην Αμερική
απεσταλμένος από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης για να εκπαιδευτώ στα συγκεκριμένα, στο συγκεκριμένο εξοπλισμό. Ήρθα να τα αναπατώμε για να ενημερώσουμε και τους τηλεθεατές μας. Είστε σύμβουλος στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Έχω υπάρξει επιστημονικός συνεργάτης. 16 ωραία. Χρόνια από το 1999 επιστημονικός συνεργάτης και αυτό είναι ήταν ένα πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και είναι, εξακολουθεί να είναι, γιατί έχουμε επικοινωνία και με πολλά επιστημονικά κέντρα. Και ο στόχος ήταν να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε την αποκατάσταση σε ένα κομμάτι που είχε έλλειμμα, είχε την ενδυνάμωση. Το MEDEX είναι ένα σύστημα το οποίο μετρά, αξιολογεί, εκτιμά τη δύναμη και την αντοχή της σπονδυλικής στήλης σε κάμψη, σε στροφή, σε έκταση και σε διάφορα σημεία, τη μέση, τον αυχένα, το θώρακα. Ο στόχος του είναι να πάρει μια μέτρηση των βαθαίων μειών, αυτούς που στηρίζουν βαθιά τη σπονδυλική στήλη και όχι των εξωτερικών που είναι ορατοί. Mm-hmm. Να δει την κινητικότητά τους και την αδυναμία ή δύναμη σε διάφορα σημεία. Τι κάνει λοιπόν, αφού απομονωθούν οι μυς που υποκλέπτουν την κίνηση και οι μυς που υποκλέπτουν την κίνηση είναι συνήθως οι μεγάλοι μυς, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι κινούμαστε με μεγαλύτερη ευκολία, αδρανούν πολλές φορές τους μέσα μυς. Εμείς αυτούς ελέγχουμε και αυτούς ενδυναμώνουμε. Ξεκινάει δηλαδή η οικοδομή από μέσα. Είναι το τσιμέντο στο σίδερο και δεν είναι μόνο το μάρμαρο. Δηλαδή ξεκινώντας από μέσα, οι μυς οι οποίοι αγκαλιάζουν τη σπονδυλική στήλη, αυτοί πρέπει να γίνουν δυνατοί. Αυτοί θα κρατήσουν σταθερή τη σπονδυλική στήλη. Η διαφορά πια είναι με την απλή γυμναστική, επειδή μοιάζουν με όργανα γυμναστικής, όμως δεν είναι ακριβώς. Είναι θεραπευτική άσκηση. Η θεραπευτική άσκηση είναι πολύ σημαντική, διότι αυτό που έχει καταφέρει να κάνει είναι να διαφοροποιηθεί από τη γυμναστική την οποία τη θέλουμε μετά, αφού ο ασθενής αποκατασταθεί. Θέλουμε να γυμναστεί, να γυμναστεί σωστά και ορθά. Το θεραπευτικό πνεύμα λοιπόν δεν έχει μέσα του την ορμή του γυμναστικού πνεύματος. Έχει μέσα του την ηρεμία, τη μεθοδολογία και την ασφάλεια. Έχει γίνει μεγάλη μελέτη για την αποτυχία των φυσικοθεραπευτικών μέσων παγκόσμια και έχει φανεί ότι αυτό που δημιούργησε σε μεγάλο ποσοστό αποτυχία στην αποκατάσταση ήταν το γυμναστικό πνεύμα του φυσικοθεραπευτή και το θεραπευτικό. Εμείς έχουμε να κάνουμε με ένα πάσχοντα, με ένα ασθενή. Δεν τον έχουμε καταφέρει ακόμα να φτάσει στα επίπεδα να γυμναστεί. Άρα άλλο η φυσικοθεραπευτική άσκηση, άλλο η θεραπεία, άλλο η γυμναστική. Μάλιστα. Οπότε συνοψίζοντας για να πάμε και σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, πείτε μας ποιες παθήσεις αντιμετωπίζονται με το συγκεκριμένο μηχάνημα. Με το MEDEX αντιμετωπίζουμε και ελέγχουμε καταρχήν, γιατί γίνεται μια αξιολόγηση πολύ σοβαρή, επιστημονική, καταγεγραμμένη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με πρωτόκολλα, διεθνή πρωτόκολλα. Αυτό που κάνουμε είναι να εντοπίσουμε τη δύναμη, την κίνηση και την αντοχή της σπονδυλικής στήλης ανά διάφορες μοίρες και να μπορέσουμε να ελέγξουμε την ικανότητα που έχει να παρέχει έργο. Αυτή είναι η βασική του λειτουργία. Μετά, εφόσον δούμε που έχει πρόβλημα, μπορούμε να, με το ίδιο το μηχάνημα να το συμπεριλάβουμε μέσα στην συνολική αγωγή της αποκατάστασης που θα κάνουμε. Πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Να σας υπενθυμίσω ότι απόψινός μου καλεσμένος είναι ο κύριος Γεώργιος Γουδεύενος, φυσικοθεραπευτής, ειδικός στη μηχανική της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και πολύ σύντομα πάλι μαζί. Η πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που έχουμε τον κύριο Γουδεύενο συνεχίζεται. Φίλες και φίλοι, επανήλθαμε εδώ στις ιατρικές συναντήσεις. Να σας υπενθυμίσω ότι απόψινός μου καλεσμένος είναι ο κύριος Γεώργιος Γουδεύενος, φυσικοθεραπευτής, ειδικός στη μηχανική της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων. Κύριε Γουδεύενε, είχαμε μείνει στο μηχάνημα το MEDEX. Θέλω, κλείνοντας για αυτό το μηχάνημα που μας περιγράψατε, να μας πείτε ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα ενδεχόμενο να υπάρχουν και μειονεκτήματα όταν το χρησιμοποιεί κάποιος. Επειδή η ζωή είναι διφυής και έχει
εκδοχές πίσω από το καλό μπορεί να βρίσκεται και το κακό. Αυτό εξαρτάται από εμάς. Αυτό που έχει αποδειχθεί επιστημονικά για το συγκεκριμένο σύστημα είναι ότι γύρω στο 85% των περιστατικών έχουν πάει πάρα πολύ καλά, έχουν αποκατασταθεί πλήρως από το μηχανικό πόνο. Εδώ θέλω να πω ότι δεν θεραπεύουν τα οστά ή τους μυς ή κάποιες βλάβες εκφυλιστικές ή κάποιες σας. Στηρίζουν, έχουμε ένα κομμάτι μηχανικού πόνου που έχει να κάνει με τη στήριξη. Δεν μπορούν να πάρουν το φλεγμονώδη πόνο, που αυτό μπορεί να το πάρει το φάρμακο, δεν μπορούν να πάρουν το ψυχικό πόνο, παρότι νιώθοντας καλύτερα ο ψυχικός πόνος μειώνεται, γιατί μέσα από την θεραπευτική άσκηση αυξάνεται και η διάθεση. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να μην πάει καθόλου καλά, να μην πηγαίνει και να πονέσει περισσότερο. Αυτές είναι πάρα πολύ λίγες και συνήθως προλαμβάνονται εφόσον πάρουμε ένα καλό ιστορικό και κάνουμε ένα προ-τεστ, γιατί κανείς δεν μπαίνει αμέσως για να δοκιμαστεί απροετοίμαστος, οπότε θα πάρουμε έγκαιρα την πληροφορία από τον υπολογιστή μας και από τα σημεία που θα μας αναγνωρίσει ότι αυτός ο ασθενής δεν είναι κατάλληλος ακόμα για αυτή τη μέθοδο. Πείτε μας τώρα για την τηλεμετρία. Η τηλεμετρία τι είναι και σε ποιες παθήσεις εφαρμόζεται? Λοιπόν, αυτό είναι ένα σπουδαίο εργαλείο. Πρέπει να σου πω από το 2003. Εγώ εκπαιδεύτηκα πάνω σε αυτό και ήμουν και εκπαιδευτής και το έχουμε διδάξει και στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και στα ΤΕΙ φυσικοθεραπείας. Και υπάρχει, είναι μια πάρα πολύ ωραία μέθοδο που θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ότι σκανάρει τη σπονδυλική στήλη. Είναι φτιαγμένο έτσι σαν ένα ποντίκι, το οποίο σκανάρει τη σπονδυλική στήλη και αποτυπώνει τη στάση και την κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης ανασπόνδυλο, αλλά και συνολικά. Οπότε τι βλέπουμε? Βλέπουμε αν κάποιο παιδί έχει σχολίωση, αν κάποιο παιδί έχει κύφωση, αν κάποιος σπόνδυλος είναι υπερκινητικός ή υποκινητικός, αν υπάρχει απόκληση από το φυσιολογικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική καταγραφή και ανάλυση της κίνησης της σπονδυλικής στήλης. Η κινητικότητα και η ποιότητα κίνησης και η αρμονία της. Εκεί λοιπόν αναλύεται, παίρνουμε πολύ σημαντικές πληροφορίες και μέσα από αυτές τις πληροφορίες παίρνουμε ταυτόχρονα και τον τρόπο που μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Πού θα εστιάσουμε τη θεραπεία? Ο στόχος ποιος είναι? Η πληροφορία να αξιοποιηθεί, να γίνει όπως είπαμε γνώση και να γίνει εστιασμός και στόχευση στο πρόβλημα, στην αιτία του προβλήματος, όχι μόνο στο σύμπτωμα. Όσο λοιπόν καλύτερες πληροφορίες πάρουμε, δεν λέω περισσότερες, όσο καλύτερες ποιοτικά, μπορεί να μην χρειάζεται να κάνουμε τεράστιες αξιολογήσεις, τόσο πιο στόχο. Μετά το καλό ποιο είναι? Ότι είναι μετρήσιμα, ότι γίνεται, άρα και συγκρίσιμα. Μπορούμε να δούμε πού ήταν πριν και πού πήγε μετά. Και το βλέπουμε μαζί. Αυτό έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, διότι είναι ο οδηγός μας που ανά πάσα στιγμή μπορούμε να ελέγχουμε πότε πάει καλύτερα κάποιος, πότε μένει στατικός, πότε πρέπει να τροποποιήσουμε τη θεραπεία, πότε πρέπει να τη βελτιώσουμε. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι αυτό μαζί με το Medex είναι απαραίτητες αξιολογήσεις που πρέπει να κάνει κάποιος. Κύριε Βουδέβενε, θέλω να πιέσω λίγο παραπάνω. Πόσο αξιόπιστα είναι τα συγκεκριμένα μηχανήματα που μας περιγράψατε αυτή τη στιγμή? Θα σου πω, η αξιοπιστία τους δεν μπορώ εγώ να την εκφράσω ατομικά, παρότι ανήκουμε στον παγκόσμιο οργανισμό εφαρμογής των μηχανημάτων αυτών. Είμαστε σε ένα διεθνές δίκτυο που η στήριξη μας είναι από απόλυτα επιστημονικές, τεκμηριωμένες, όχι σε πειραματικό αλλά σε επίπεδα εφαρμογής. Εφαρμόζονται σε πάρα πολλές κλινικές, νοσοκομιακές και πανεπιστημιακές κλινικές σε όλο τον κόσμο. Η αξιοπιστία τους είναι πολύ μεγάλη. Έχουν καταγραφεί οι δείκτες αξιοπιστίας. Είναι άβλαβη, διότι πρέπει να σας πω ότι η τηλεμετρία δεν έχει καθόλου ραδιενέργεια, έναντι μιας ακτινογραφίας που έχει ραδιενέργεια. Δεν υποκαθιστά την ακτινογραφία, όμως δίνει πολύ χρήσιμη πληροφορία όσον αφορά την κίνηση κάποιες άλλες πληροφορίες. Η αξιοπιστία είναι μεγάλη, είναι πολύ σημαντικό. Αυτή λοιπόν την επιβεβαιώνουν οι διεθνείς οργανισμοί, οι εκπαιδευτικοί, και οι εγκρίσεις που υπάρχουν από την Αμερική και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τους ιατρικούς οργανισμούς. Άλλωστε εντάσσονται, για κάποιον που θέλει να το δει, εντάσσονται στα απόλυτα ιατρικά μηχανήματα αξιολόγησης και αποκατάστασης. Έχουμε διπλή πληροφορία. Εγώ είμαι πολύ λίγος για να πω πόσο αξιόπιστα είναι, παρότι τα χρησιμοποιώ 16 χρόνια.
πρέπει να πούμε όμως ότι τίποτα δεν είναι πανάκια. Δεν αποτελούν μόνο θεραπεία. Μόνο θεραπεία δεν υπάρχει. Αποτελούν ένα μέρος θεραπείας. Αυτό λοιπόν μας έχει δώσει μια λύση. Στην αρχή ξεκινάμε μια θεραπεία και θέλουμε να μειώσουμε τον πόνο. Χρησιμοποιούμε φυσικοθεραπευτικά μέσα όπως υπέρηχα, διαθερμίες, λέιζερ, οτιδήποτε, μαλάξεις, τεχνικές κίνησης. Μετά η δεύτερη φάση αυξάνουμε την κινητικότητα. Εδώ υπάρχει η γκάμα των φυσικοθεραπευτικών τεχνικών, είναι τεράστια. Ανάλογα με την εξειδίκευση και έχουν ένα κοινό στόχο. Να κινητοποιήσουν τις αρθρώσεις, να κινητοποιήσουν τη σπονδυλική στήλη, να αρχίσουν να ζωντανεύουν και να δίνουν τόνο στους μυς. Όταν φτάνουμε λοιπόν στη φάση της ενδυνάμωσης και σταθεροποίησης, εκεί είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Και εκεί η αξιοπιστία κρίνεται. Ότι μπορούμε να κάνουμε με μετρήσιμο τρόπο, μπορούμε να κάνουμε με συγκρίσιμο τρόπο, μπορούμε με ασφαλή τρόπο. Οπότε αυτό είναι ο δείκτης ασφάλειας, είναι που δείχνει την αξιοπιστία του, αλλά αυτό εξαρτάται από εμάς. Εμείς που πρέπει να έχουμε την κρίση, πότε θα πρέπει να γίνει, υπό ποιους όρους, ώστε να είναι ασφαλέστερος και υποφελή του στόχου μας, του ασθενούς μας, της πάθησής του. Και όχι μόνο έτσι για να γίνεται. Απολύτως κατανοητός. Πείτε μου τώρα, φυσικοθεραπεία και εγκυμοσύνη υπάρχει? Υπάρχουν δηλαδή φυσικοθεραπευτικά προγράμματα που γίνονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης? Και είναι σε ποιες ηλικίες τώρα, σε νεότερες, σε μεγαλύτερες ηλικίες, τι ακριβώς γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Η εγκυμοσύνη, επειδή δεν είναι πάθηση, το γνωρίζουμε όλοι, είναι μια φυσική συνέχιση της ζωής, είναι μια μαγική φάση και υπέροχη στη ζωή της γυναίκας αλλά και του συζύγου και όλου του κόσμου γύρω, δίνει χαρά και μόνο. Δεν αποκλείεται λοιπόν όμως και εκεί ένα ποσοστό πόνου στη σπονδυλική στήλη κυρίως. Αυτό εντάσσει τη φυσικοθεραπεία γιατί είναι η πιο ήπια μορφή επεμβατικής, γιατί πρέπει να αποφεύγονται τα φάρμακα. Είναι γνωστό όλοι ότι οι έγκυες, ιδιαίτερα το πρώτο τρίμηνο, καθόλου φάρμακα. Αν είναι δυνατόν να αποφύγουν σε όλη την εγκυμοσύνη, θα είναι πάρα πολύ καλό. Δεν θέλουν φάρμακα. Οπότε αποτελεί και ένα μονόδρομο στο να ασχοληθεί κάποιος φυσικοθεραπευτικά να λύσει τον πόνο. Ο πόνος πώς δημιουργείται στην εγκυμοσύνη? Η επιστημονική άποψη λέει ότι επειδή αφενός αυξάνεται το βάρος, αλλάζει το κέντρο βάρους από το σώμα, οι κοιλιακοί χαλαρώνουν. Κάποιοι σταθεροποιημείς χαλαρώνουν και ταυτόχρονα υπάρχει έρευνα που λέει ότι υπάρχει μια ορμόνη η οποία λέγεται ριλαξίνη, η οποία εκρίνεται κατά 10 φορές περισσότερο στις εγκύους. Αυτή λοιπόν τι κάνει, χαλαρώνει τις αρθρώσεις. Με αποτέλεσμα να δημιουργεί μηχανικό πόνο πιο πολύ. Εκεί με προσεκτικά προγράμματα ο εξειδικευμένος φυσικοθεραπευτής θα μπορέσει να βοηθήσει πάρα πολύ με θεραπευτική σκέψη και με ασφάλεια. Και με ευλάβεια θα έλεγα. Έχει λοιπόν πολύ σημαντικό ρόλο και πάνω σε αυτό θα σας πω το εξής. Ότι υπάρχει ένα ποσοστό στατιστικό που λέει ότι ένα 50% των γυναικών θα παρουσιάσει πόνο μετά τον 6ο μήνα, που και εκεί έχουμε και τη μεγαλύτερη αύξηση των αλλαγών. Και άλλο ένα στατιστικό είναι ότι στις ηλικίες υπερέχει ο πόνος στις νεότερες μητέρες παρά στις πιο μεγάλες. Αυτά είναι στατιστικά βέβαια που δεν μπορούμε να πούμε αυτό γιατί τον αίτιο λόγο. Υπάρχουν διάφορες εκφάνσεις οι οποίες είναι απλά στατιστικά καταγεγραμμένες. Δεν έχει διαπιστωθεί ακριβώς για ποιο λόγο. Πιθανόν να έχει να κάνει με τη δομή, με τη στήριξη, σε μια νέα μητέρα που είναι 18-19 χρονών να μην έχει ολοκληρωθεί εντελώς ίσως η ανάπτυξη, η οστική της ανάπτυξη, η μυοσυνδεσμική της. Αλλά αυτό έχει παρατηρηθεί και είναι αξιολόγο έτσι να το πούμε ότι υπάρχει και αυτό. Και βέβαια αυτό πρέπει να πούμε ότι υπερέχουν αυτές που είχαν ιστορικό και πριν την εγκυμοσύνη, αν είχαν οσφιαλία, περιστατικά οσφιαλίας πριν την εγκυμοσύνη, μπορεί να παρουσιάσουν και κατά την εγκυμοσύνη. Όπως μια άλλη φάση πολύ σημαντική είναι η μετά την εγκυμοσύνη, που είναι νέες μητέρες. Σαν νέες μητέρες ελοχεύει ο κίνδυνος του πόνου στη ράχη πλέον πιο πολύ και μετά στη μέση. Και αυτό είναι λόγω της άρσης του μωρού. Ένα μωρό που είναι 3 με 5 κιλά στους πρώτους μήνες είναι ασταθές φορτίο. Είναι μια επιφόρτηση που γίνεται 30 με 50 φορές την ημέρα καθημερινά και σε καμπτική θέση.
αυτά τα προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν σε μία έγκυο προβλήματα και σε μία επόμενη εγκυμοσύνη ενδεχομένως. Ναι, βεβαίως. Όταν υπάρχει ένα ιστορικό, πάντα το λαμβάνουμε υπόψη. Όμως το ευχάριστο είναι ότι επειδή είναι μηχανικού τύπου, δεν είναι πάθηση-πάθηση, είναι μηχανική δυσλειτουργία. Δεν αντέχει δηλαδή τα ρίχτερ του σώματος, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά, το φορτίο. Οπότε αυτό μπορεί να το ενδυναμώσει. Μπορεί να κάνει προληπτικά θεραπευτική άσκηση, να συμβουλευτείς το φυσικοθεραπευτή σου, να είσαι προετοιμασμένη και καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και όσο είσαι νέα μητέρα, να φροντίσεις την ορθή θέση, την ορθή στάση, διότι οι κινήσεις στο 80% μιας νέας μητέρας, στην προκειμένη περίπτωση, είναι καμπτικές. Αγκαλιάζει το μωρό, το θυλάζει, έχει σκύβει, το αλλάζει και έχει και ένα σταθές, όπως είπα πριν, φορτίο. Το παιδί κουνιέται, δεν είναι ένα σταθερό φορτίο 3 με 5 κιλών. Κουνιέται και μπορεί και μεταβάλλει θέσεις. Οπότε εκεί παίζει ρόλο η ορθοσομία, παίζει ρόλο η άσκηση, παίζει ρόλο η κατεύθυνση από τον ειδικό φυσικοθεραπευτή. Μάλιστα. Οπότε, μία έγκυος γυναίκα που πονάει στη μέση της, τι μπορεί να κάνει ο φυσικοθεραπευτής για να νιώσει καλύτερα και να μην έχει ενδεχομένως κάποια μακροπρόθεσμα προβλήματα? Ο κύριος εξοπλισμός που θα χρησιμοποιήσει είναι οι τεχνικές κινητοποίησης και άσκησης. Mm-hmm. Καλό είναι να μην χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα πολύπλοκες συσκευές, ούτε ιδιαίτερα πολύπλοκα φορτία. Κυρίως σε άσκηση, τεχνικές κινητοποίησης, η χειροπρακτική ωφελεί πολλές φορές, η οστεοπαθητική, οι διατάσεις, οι σταθεροποιητικές ασκήσεις, οι καλές αναπνοές. Και φυσικά η εκμάθηση των θέσεων κίνησης, μετακίνησης και άρσης φορτίων. Ωραία. Θα ήθελα τώρα, κύριε Γουδεύενε, να μας δώσετε και ορισμένες οδηγίες σε γονείς όπου τα παιδάκια τους αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα με τη στάση του σώματος. Τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να προσέξουν? Ξέρετε, υπάρχει μια πολύ άσχημη αύξηση, θα την έλεγα έτσι, μια γιγάντωση της παιδικής οσφιαλγίας. Η παιδική οσφιαλγία παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια με μεγάλο δείκτη ποσοστών και αυτό ξέρουμε πλέον που οφείλεται. Οφείλεται στον σε εισαγωγικά σύγχρονο τρόπο ζωής, στην αφαίρεση, θα έλεγα εγώ, της παιδικότητας με το παιχνίδι που είναι από το παίζω το παιδί, με τις δραστηριότητες και η καθήλωσή του σε θρανία, σε PC, ηλεκτρικούς υπολογιστές, σκυφτό, στην τηλεόραση κλπ. Αυτό αφαίρεσε πάρα πολλές κινήσεις από την όρθια στάση. Αλήθεια, κύριε Γουδεύενε, μιας και αναφέρατε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, θέλω να μας δώσετε και κάποιες οδηγίες για το πώς πρέπει να καθόμαστε μπροστά στον υπολογιστή, πώς να βλέπουμε τηλεόραση και θέλω να μου πείτε και κάτι που εγώ θεωρώ σημαντικό. Πόσες ώρες μπορεί κάποιος να είναι εξαπλωμένος και να μην μας δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στη μέση μας, η σπονδυλική στήλη? Εντάξτε, η ζωή μας, κύριε Καγιουγιάκη, είναι φτιαγμένη για να κινούμαστε, να εργαζόμαστε, να αναπαυόμαστε και να ψυχαγωγούμαστε. Ένα τρίπτυχο μεταξύ ισορροπίας εργασίας, ανάπαυσης και ψυχαγωγίας έχει διαταραχθεί εδώ και πολλά χρόνια, από όταν μπήκαμε σε μία σύγχρονη πάλι λόση εισαγωγικά ζωή. Τα παιδιά, δυστυχώς, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και ασχολούμαι και έχω και τρία παιδιά τα οποία έχω μεγαλώσει, μεγαλώσα μόνο τους δηλαδή, τα έχω μεγαλώσει, αλλά προσέχοντας και τον περίγυρο και τα θρανία κλπ, αλλά και μέσα από επιστημονικές μελέτες, που αυτό είναι και το κύριο κομμάτι που μας ενδιαφέρει, έχουμε δει ότι στην ουσία ταλαιπωρούνται. Ταλαιπωρούνται πρώτα απ' όλα από ακατάλληλα θρανία. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Ένα θρανίο της πρώτης δημοτικού δεν έχει καμία σχέση με ένα παιδί της έκτης δημοτικού. Είναι τα ίδια θρανία, είναι η ίδια καρέκλα. Δεν μπορεί λοιπόν να, δεν έχει ληφθεί υπόψη αυτό. Οι τσάντες του σχολείου απαράδεκτες. Το φορτίο απαράδεκτο, ακόμα και για ένα ενήλικο. Το φορτίο, σύμφωνα με μελέτες επιστημονικά από τον ιατρικό, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πρέπει να είναι το 1 δέκατο του βάρους του παιδιού. Αν ένα παιδί δηλαδή είναι 35 κιλά, πρέπει να είναι 3,5 κιλά, το πολύ. Μετά, το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να το κουβαλάει παρατεταμένα. Επί πόσο χρόνο μπορεί να σηκώνεις ένα ποτήρι πλαστικό για λίγα λεπτά και να μην πονάς, μετά η ίδια η βαρύτητα σε κερδίζει. Δεν μπορείς λοιπόν
να μην περιμένεις παιδική οφθαλμία. Μετά, τα μαθήματα σε πολλά σχολεία της γυμναστικής έχουν αντικατασταθεί από αθλοπαιδείες τύπου παίζω, περνάει η ώρα μου, και τα παιδιά στο βωμό μιας καλύτερης μελλοντικής επιστημονικής εξέλιξης θυσιάζουν την παιδική, εφηβική, τρυφερή αυτή ηλικία μπροστά σε υπολογιστές και σε βιβλία. Αυτό δείχνει ένα ερώτημα που εγώ θα το κάνω σαν πολίτης και όχι σαν ειδικός του επαγγέλματος. Αυτό είναι έλλειμμα ποιότητας μαθημάτων, ποιότητας αντιληπτικότητας του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ή είναι το παραπάνω που θέλουμε να πετύχουμε. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Πρέπει να ηρεμήσουμε και εμείς οι γονείς και να δώσουμε στα παιδιά μας τη δυνατότητα να περπατούν, να κινούνται, να αθλούνται και να μελετούν. Τα παιδιά έχουν υποστεί αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πλήγμα, διότι όταν αρχίζουν να πονούν, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Η ψυχολογία τους πέφτει. Κλείνονται στον εαυτό τους και θα σας πω ότι είναι σπάνιο. Πολλά παιδιά λένε για δικαιολογία: πονάει η κοιλιά μου, πονάει το κεφάλι μου. Τη μέση σπάνια τη λένε ως καθόλου. Έχει γίνει έρευνα ότι ποτέ δεν λένε πονάει η μέση μου χωρίς να υπάρχει πόνος. Είναι ένα σημείο που δεν το είχαν ανακαλύψει. Γιατί για δικαιολογία να βγουν να μην πάνε κάπου, λέει πονάει το κεφάλι μου, έχω σαλάδα, έχω πυρετό, νιώθω ζεστός, πονάει η κοιλιά μου. Η μέση είχε αποδειχθεί ότι ουδέποτε την είχαν διανοηθεί σαν σημείο. Το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Και πρέπει να σας πω ότι οι έρευνες που έχουν γίνει για την παιδική οφθαλμία δείχνουν ότι μέχρι τα 15 έτη, μέχρι 15 χρονών, το ποσοστό είναι γύρω στα 12 με 18, 20% να έχει κάποιος ένα παιδί οφθαλμία. Μετά τα 15 έτη, του που αυξάνει ταυτόχρονα η δραστηριότητα, να μπει στο πανεπιστήμιο, να διαβάζει πιο πολύ, να κινείται λιγότερο, να βγαίνει λιγότερο και όλη την αλυσίδα, φτάνει στα ίδια επίπεδα, φτάνει το 50% και στα ίδια συχνά επίπεδα με έναν ενήλικο. Αυτό λοιπόν δεν είχε συμβεί ποτέ στη ζωή μας. Έχει συμβεί ποτέ. Τα παιδιά παίζανε μπάλα, κάνανε χιλιάδες. Εγώ δεν λέω να μην βλέπουν επίση. Αυτό πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να κάθονται πάνω από μισή ώρα μπροστά σε ένα υπολογιστή χωρίς να σηκωθούν έστω για 2 λεπτά. Σημασία έχει η αλλαγή θέσης και η κυκλικότητα των πραγμάτων. Δεν μπορείς να είσαι ξαπλωμένος και να βλέπεις τηλεόραση. Είναι απαράδεκτο. Το κρεβάτι είναι για να κοιμόμαστε. Δεν είναι για να βλέπουμε τηλεόραση. Αυτό ισχύει για όλους. Δεν μπορεί να είσαι ένα παιδί το οποίο θα κινείσαι μέσα από ένα περιορισμό μιας καρέκλας που στρίβει και χάνεις κίνηση, μιας καρέκλας που σύρεται και χάνεις κινήσεις. Μας υποκλέπουν τις κινήσεις. Αυτές πρέπει να υποκαθίστανται. Και δεν πάμε ένα σημαντικό, από τα πάντα στο τίποτα. Τι κάνουμε για να εξηλωθούμε, λέμε το παιδί το Σαββατοκύριακο θα κάνει γυμναστική και κάνει. Πάει αντίθετα στην ομοτέλεια της φυσικής που λέει η καταστροφή είναι να πας από τα πάντα στα τίποτα, στο τίποτα και από το τίποτα στα πάντα. Εκεί που κοιμάται καθιστός για να διαβάσει, πάει ξαφνικά και θέλει να γίνει πρωταθλητής, κάνει ρήξη συνδέσμων, παθαίνει τη μέση του, υποβάλλεται σε μια δοκιμασία που αυτά δεν υπάρχουν, αυτά υπάρχουν ενδιάμεσα. Οι μικρές διακοπές, η κυκλικότητα, το λίγο ξάπλωμα, λίγο περπάτημα, λίγο κίνηση, λίγο αθλητισμός, είναι αυτά τα οποία θα δώσουν. Δεν μπορείς να είσαι καθυλωμένος. Δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να είναι διποδικό, να έχει γίνει εξαποδικό. Με 4 τις καρέκλες και 2 τα πόδια του, δηλαδή αν μετρήσουμε τις ώρες που κάθεται, δεν ξέρω πότε περπατάει. Δηλαδή έχει γίνει κατόρθωμα να περπατάει κάποιος. Κάτι που είχε το κατέκτησε μέσα στη ζωή, να είναι δίποδον, να έχει τη θεϊκότητα αυτή να κινείται στα 2 πόδια και να σκέφτεται με το μυαλό. Η χρήση που γίνεται είναι πλέον εξαποδική. Λοιπόν, και τι βλέπουμε, θα σας πω το εξής που με πιάνει, με εκνευρίζει όσον αφορά, γιατί αφορά όλους μας, αφορά τα παιδιά μας, αφορά τα εγγόνια μας, αφορά το μέλλον. Δεν μπορούμε να χτίσουμε, βλέπουμε ότι εξελίσσεται η επιστήμη. Ανάπηροι άτομα με κινητικές λειτουργίες σηκώνονται και περπατάνε, έχει περπατήσει. Και υγιείς με τα πόδια του στα 2 να είναι καθισμένοι 18 ώρες, 16 ώρες την ημέρα και μετά να κοιμώνται. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πρέπει να περπατάμε, πρέπει να κινούμαστε. Η ζωή έχει και κινήσει και κίνηση. Έχει και κάθισμα, έχει απ' όλα. Δεν μπορεί να είναι τα πάντα καθιστικά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Όσο βαθμούς και να πάρουμε, θα έχουμε χάσει το μεγάλο βαθμό στην υγεία μας και στη ζωή μας. Ό,τι κινητικότητα. Βεβαίως. Σας λέω, θα δούμε και το βλέπουμε.
να σηκώνονται άτομα που δεν είχαν τη δυνατότητα να σηκωθούν και να περπατάνε και να καθυλώνονται, λες και είναι part-time ανάπηροι. Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά είναι εκνευριστικό. Δεν μπορεί να είναι η ζωή μας να είναι μια καρέκλα και ένας καναπές και ένα θρανείο μόνο. Έχει και άλλα. Δεν λέω και να διαβάσει και να μορφωθεί και να κάνει. Όλοι διαβάσαμε, μορφωθήκαμε. Αλλά κάναμε και κάτι διαφορετικό. Να κρατήσει όρθιο το ανάστημά του, όρθιο στη ζωή του. Σήμερα οι παράγοντες είναι τόσοι πολλοί που μας συνθλίβουν. Τα συναισθήματα, η κρίση, η αγωνία, το μεταναστευτικό, όλα αυτά που συμβαίνουν μας κλείνουν προς τα μέσα. Η εγκληματικότητα μας κλείνει προς τα μέσα. Άλλος ένας παράγων που μας κλείνει και μας χαλάει το σώμα. Μας κάνει πιο καμπτικούς. Πρέπει να σηκωθούμε. Πρέπει να σηκωθούμε ψηλά. Αν δεν σηκωθούμε ψηλά, τελείωσε. Θα κοιτάζουμε πάντα, οι στόχοι μας θα είναι στο έδαφος. Και όταν έχει στόχο το έδαφος, πάντα έδαφος θα βρίσκεις. Κεντρίζεται το ενδιαφέρον τώρα να σας κάνω μια διπλή ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση είναι, μιας και αναφέρεται την αναλογία βάρους του παιδιού με το βάρος που σηκώνει. Παίζει ρόλο το βάρος που σηκώνει το παιδί με την τσάντα, τη σχολική του τσάντα, στη σχολίωση? Και δεύτερο, το δεύτερο ερώτημα είναι, τι ρόλο παίζει η ψυχολογία του ασθενή με βάση αυτό που μας είπατε? Ναι. Θα σας πω, όσον αφορά τη σχολίωση, δεν έχει αποδειχθεί ότι η τσάντα φταίει. Η τσάντα μπορεί να δώσει μια απόκληση ή σε μια ήδη υπάρχουσα σχολίωση μπορεί να της δώσει μια τάση λίγο μεγαλύτερη από τη βολική μεριά. Επιστημονικά δεν έχει αποδειχθεί ότι φταίει η τσάντα. Αυτά τα διαχωρίζουμε. Κάτι που μοιάζει με σχολίωση και δεν είναι εκείνα απόκληση, δεν είναι σχολίωση. Η σχολίωση έχει στροφικότητα. Στρίβει και έχει συγκεκριμένο πρότυπο κίνησης που βλέπουμε αν είναι σχολίωση ή αν είναι απόκληση. Αυτό έχει να κάνει με αυτό. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την ψυχολογία. Η ψυχολογία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αφορά όλους και τα παιδιά και εμάς. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με τον πόνο, με το ατύχημα, θρηματίζεται η εικόνα του εαυτού μας. Θρηματίζονται αυτό που κάνουμε, αυτό που θέλαμε να κάνουμε και αυτό που είχαμε κάνει μέχρι τώρα. Η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εμείς ένα μεγάλο κομμάτι που αντιμετωπίζουμε στο χώρο μας είναι η ψυχική διαταραχή που υφίσταται ο ασθενής και η ψυχολογική, διότι είναι διαφορετικά πράγματα. Η μεν ψυχολογική έχει να κάνει με φρέσκους ασθενείς που έχει να κάνει με στρες και αγωνία, η δε ψυχική μπορεί να φτάσει σε ένα χρόνιο πόνο και στην κατάθλιψη. Οπότε έχουμε πολλές περιπτώσεις που επί πολύ καιρό πόνος η βιοχημεία του εγκεφάλου αλλάζει και έχουμε καταθλιπτική συνδρομή. Οπότε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτό το άτομο έχει άλλο ένα παράγον εναντίον του. Δεν κάνουμε θεραπεία σε μια κονσέρβα. Κάνουμε σε έναν άνθρωπο που έχει μεταβλητές, έχει διάθεση, έχει θυμικό, έχει εργασία που χάνει, έχει σχέση που δεν μπορεί να την υποστηρίξει, έχει φίλους που δεν μπορεί να δει, έχει ταξίδια που δεν μπορεί να κάνει. Η οικονομία του μειώνεται, τα πάντα μειώνονται. Όταν λοιπόν η ψυχολογία είναι άσχημη και εκεί χρειάζεται η κατάλληλη ενίσχυση, χωρίς να κάνουμε τους ψυχολόγους ή τους ψυχιάτρους, αλλά οι γνώσεις ψυχολογίας και κοινωνιολογίας και φιλοσοφίας από ένα ειδικό θεραπευτή, διευκολυντή, όπως θέλετε πέστε το, κατά τη διάστημα που θα έχει τον ασθενή 10-20 συνεδρίες, είναι ένα τεράστιο ωφέλιμο χρονικό διάστημα που μπορεί να του δώσει πάρα πολύ μεγάλα ατού. Χωρίς να υποκαθιστά καμία ειδικότητα, αλλά ταυτόχρονα, αντί να μιλάει για κάτι ή να μην μιλάει για κάτι επουσιώδες, είναι προτιμότερο να ενισχύσει τον ασθενή του, δίνοντάς του κίνητρο να ξαναβγεί στη ζωή και να διεκδικήσει, να μην είναι αποψυχισμένος. Διότι σήμερα αυτό που βάλετε πέραν του σώματός μας είναι και η ψυχή μας. Με το φόβο, την αγωνία και τη συνεχή αμφιβολία για τη μέλη γενέστα. Αυτό έχει καταβάλει πολύ τον ψυχισμό. Οφείλω να σας το πω, φαίνεται, διότι δεν υπάρχει περιστατικό πλέον που να έρχεται με προβλήματα σε εμάς και να μην διακρίνουμε πίσω από το βλέμμα του ότι υπάρχει μια θλίψη, υπάρχει μια αγωνία και υπάρχει και πέρα από τις οικονομικές που είναι σοβαρές οι δυσκολίες και μια ακύρωσή του. Και αυτά λοιπόν πρέπει εμείς πολιτισμικά να είμαστε ψηλότερα, να μπορούμε να ενθαρρύνουμε και να μην αποθαρρύνουμε. Να μπορούμε να έχουμε ένα στάτους ψηλότερο από το μέσο ασθενή μας για να του υποβάλουμε τη θεραπεία, όχι να την επιβάλλουμε μόνο, να την υποβάλλουμε σε μια θεραγωγή που θα είναι και αγωγή της ζωής του. Δεν θα είναι μόνο αγωγή, να του δοθεί μια ευκαιρία αφού στραμπούληξε το πόδι του, έπαθε τη μέση του, να καταλάβει ότι πρέπει να προσέχει τον εαυτό του, να τον εκτιμήσει, να αποκτήσει αυτοεκτίμηση. Μάλιστα. Αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα, κύριε Γουδεύαινε, που μας λέτε, τα ακούει ο χρόνος και μας πιέζει αφόρητα.
Οπότε, να πάμε λίγο σε πιο σύντομες απαντήσεις, γιατί είναι αρκετά τα ερωτήματα που θέλω να σας κάνω και πολύ λίγος ο χρόνος πλέον. Θέλω να μας πείτε λοιπόν, εν συντομία, σε ποιες περιπτώσεις, σε ένα τραύμα, κάποιος πρέπει να χρησιμοποιεί πάγο και σε ποια θερμότητα. Λοιπόν, θα σας πω, εδώ υπάρχει, λύνεται εύκολα, υπάρχει. Ο πάγος είναι στο οξύ, στην οξία φάση. Η οξία φάση είναι χρονικός όρος, δηλαδή οι πρώτες μέρες, ώρες, η οξία φάση. Η χρόνια φάση ευνοεί θερμότητα. Σε πολλά άτομα και στο χρόνιο πόνο πολλές φορές ανακουφίζει ο πάγος. Όμως, σε μια περίπτωση ενός διαστρέμματος π.χ., το πρώτο που βάζουμε είναι πάγο, γιατί είναι οξύ εκείνη την ώρα έγινε, μειώνει το ίδημα, το πρίξιμο, μειώνει το αιμάτωμα και ανακουφίζει και από τον πόνο. Στο χρόνιο πόνο όμως, έχει φανεί ότι το ζεστό είναι καλύτερο. Οπότε σε αυτό υπάρχει μια σαφής. Και φυσικά υπάρχουν κάποια άτομα που είναι, προτιμούν το ένα ή το άλλο, οπότε με ό,τι νιώθουν καλύτερα. Αλλά σαν κανόνας, ισχύει αυτό που σας είπα. Κατανοητό. Θέλω τώρα να μας δώσετε κάποιες οδηγίες για το πώς μπορούμε να προλάβουμε τον πόνο της μέσης. Όλα τα προηγούμενα που αναφερθήκαμε για τα παιδιά ισχύουν και για εμάς τους μεγάλους. Οφείλουμε να κινούμαστε, να μην καθόμαστε πολλές ώρες και να ασκούμεθα. Να ασκούμεθα με απλές ασκήσεις. Δεν χρειάζεται πολύ σύνθετα πράγματα. Η τακτικότητα στην άσκηση που έχει να κάνει όχι τόσο πολύ με την ένταση, αλλά με την διατήρηση του μυϊκού τόνου, της δύναμης που έχουμε, της κίνησης και της αναπνοής, είναι αρκετές, αν γυμναζόμαστε 2-3 φορές την εβδομάδα, για να μας δημιουργήσουν τη μηχανική υποστήριξη. Σας λέω, το 85% έως και 90% των προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης είναι μηχανικού τύπου. Δηλαδή τι σημαίνει, δεν αντέχει το ίδιο το σώμα το φορτίο του. Σε κάποιες γωνίες, σε κάποιες κάμψεις, σε κάποιες άρσεις βάρους. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να ελέγξει, να δει. Υπάρχουν στην θεραπευτική κοινότητα αγορά, όπως θέλετε πέστε, ειδικές μετρήσεις. Σε εμάς τα Medex είναι ιδεατά. Παρ' όλα αυτά όμως δεν θα προτρέψω κάποιον να του πω ότι ελάτε να κάνετε για να δείτε μήπως πάθετε. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Είναι και μετρήσιμες και τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε να αρρωστήσουμε. Η μέση προκαλείται συνήθως από μηχανικό πρόβλημα, από κακή στάση και από κακή άσκηση. Ναι, και από το τίποτα στα πάντα. Οι πονοκέφαλοι που συχνά έχουμε μπορεί να προέρχονται από τον αυχένα. Και θέλω να μας πείτε, κύριε Γουδεύνε, πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό. Θα σας πω και ευχαριστώ κύριε Καλογιάκη, γιατί εδώ υπάρχει ένα χάσμα. Πολλές φορές τα πάντα νομίζουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε καλά. Ο πονοκέφαλος στην αυχένα έχει συγκεκριμένους λόγους για να εμφανιστεί. Δεν είναι πάντα από την αυχένα. Μπορεί να είναι ορμονικός, μπορεί να είναι ιδιοσυγκρασιακός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ο πιο συχνός είναι ο αυχενικός, η αυχενική εκδήλωση της κεφαλαλγίας με αιτία τον αυχένα, που σημαίνει τι, ότι το ηνιακό είναι ηνιακού τύπου τάση, σφίγγει, και αυτό έχει να κάνει και με τη θέση, διότι έρχεται μπροστά, είναι ο λεγόμενος ευθιασμός, που χάνει την καμπυλότητα ο αυχένας, έρχεται ίσια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η τάση στον αυχένα, στην τάση αυτή να σφίγγουν πολύ εμείς και να δημιουργούν ισχυμικού τύπου πόνο, δηλαδή να πηγαίνει λιγότερη παροχή αίματος και μεγαλύτερη σύσπαση και να σφίγγει όλο το κεφάλι. Όταν σφίγγει λοιπόν όλο το κεφάλι, πρέπει να σκεφτούμε μικρές αρτηριούλες, φλεβούλες και οτιδήποτε παρέχει αίμα, μειώνει τη ροή τους. Οπότε εκεί έχουμε πονοκέφαλο. Θέλω να μας πείτε τώρα, ποιες τάσεις στον ύπνο είναι καλές για τη σπονδυλική μας στήλη? Οι ιδανικότερες τάσεις είναι αυτές οι οποίες σέβονται τα τόξα της σπονδυλικής στήλης. Δεν είναι ούτε η σκληρή, ούτε η μαλακή καναπέδες, ούτε τα κρεβάτια. Στον ύπνο λοιπόν, επειδή είναι δύσκολο να διατηρηθεί, ανά 3 ώρες περίπου αλλάζουμε θέση, η ιδανική θέση είναι αυτή που δεν πονάει αν κάποιος έχει πρόβλημα, και η ιδανική θέση είναι αυτή που δεν παραβιάζει τα τόξα, δηλαδή αν κάποιος κοιμάται πλάγια να καλύπτεται αυτή μέχρι τον ώμο η απόσταση, αν κοιμάται ανάσκελα να φροντίζει να μην είναι σε θέση τέτοια που υπερέκτασης του κεφαλιού ή χωρίς μαξιλάρι. Οι θέσεις είναι ανάλογα με την κατασκευή του καθενός. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία, όπως σας είπα, είναι να είναι
ανάλογα με την, αν έχει κάποια πάθηση και με την κατασκευή του. Να μην είναι, να είναι σε θέση που είναι απόλυτα χαλαρός και το σώμα του και τα πόδια του και τα χέρια του. Η οστεοπόρωση αντιμετωπίζεται μέσα από τη φυσικοθεραπεία. Ναι, η φυσικοθεραπεία λοιπόν είναι ένα μεγάλο άλμα και εδώ θα σας πω ότι η εφαρμογή των Medex, επειδή η οστεοπόρωση έχει σαν συνέπειά της έχει τα οστεοπορωτικά κατάγματα, δυστυχώς, τα οποία γίνονται αυτόματα από το ίδιο το φορτίο. Καμπουριάζει το σώμα, γίνεται κυφωτικό και μετά με πολλές φορές με ένα βήξιμο, με μια άρση βάρους σε μια μεγάλη ηλικία, καθίζουν οι σπονδυλικοί στήλοι και έχουν συμπιεστικά κατάγματα. Αυτά λοιπόν δημιουργούν προβλήματα στήριξης. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, υπάρχουν χειρουργικοί κλπ. Αυτοί είναι επιλογές του ασθενούς ή των γιατρών. Εγώ θα σας πω ότι φυσικοθεραπευτικά αυτό που κάνουμε με υψηλό δίκτυο επιτυχίας και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό γιατί ακολουθούμε τα διεθνή πρωτόκολλα είναι στήριξη μετρήσιμη τόση όση μπορεί να αντέξει η σπονδυλική στήλη χωρίς να επιβαρυνθεί. Δηλαδή από την κάμψη να έρθει σιγά σιγά όσο μπορεί σε πιο όρθια θέση. Δεν μπορούμε να φέρουμε την απόλυτα όρθη, αλλά να αποφύγουμε την κάμψη του σώματος, ώστε να μην σπάσουν και άλλοι σπόνδυλοι. Mm. Σε αυτό λοιπόν ο πόνος, ο μηχανικός, επαναλαμβάνω, που δημιουργείται λόγω της τάσης και της αδυναμίας των μειών, αποκαθίσταται. Η οστεοπόρωση φυσικά είναι μια κατάσταση που με την άσκηση επιβραδύνεται, πολλές φορές αναχαιτίζεται και σε πιο νέες ηλικίες, γι' αυτό και η οστεοπόρωση είναι ένα φαινόμενο του καιρού συν των άλλων φαινομένων. Που η καθιστική ζωή, επειδή τα κόκαλα για να δέσουν θέλουν κίνηση, θέλουν περπάτημα, θέλουν δόνηση. Αυτό έχει χαθεί και είναι και ένα μήνυμα προς τους νέους ανθρώπους που μεγαλώνοντας να μην έρθουν αντιμέτωποι με αυτό. Όμως με μία αρχή. Να μην πάνε ξαφνικά να χτυπιώνται άδικα. Να βάλουν ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό που θα το εφαρμόσουν μακροπρόθεσμα και θα μπορεί να είναι τόσο που θα μπορούν να είναι ανεκτό για τη δομή και την κατάστασή τους. Κύριε Γουδεύαινε. Οι πιο συχνές παθήσεις που βλέπετε εσείς στο χώρο σας, ποιες είναι? Κύριε Καγιουγιάκη, πρέπει να σας πω ότι το μεγάλο ποσοστό, επειδή ασχολούμαι τα μυοσκελετικά, είναι η σπονδυλική στήλη, κυρίως η πόνη στη μέση. Τα αυγενικά σύνδρομα που συναγωνίζονται σχεδόν σε τον πόνο της μέσης σε ποσοστά. Ένας μεγάλος αριθμός έχει να κάνει με τον πόνο στη ράχη που είναι η οστεοπορωτική, είναι στις τρίτες ηλικίες συνήθως αλλά και σε νέους οι οποίοι κάθονται πολλές ώρες. Τα επόμενα έχουν να κάνουν μεγάλη ραγδαία εμφάνιση προβλημάτων του ώμου. Είναι τενοντίτιδες και ρήξη του υπερακανθίου, είναι ένα συγκεκριμένο τένοντας μειοτενόντιο πέταλο το οποίο λόγω θέσης στρίβει και έχει κακώσεις. Τα οποία αφορούν πάρα πολύ κόσμο και τον καθυλώνουν, έχει πάρα πολύ δυνατό πόνο. Η κακώση του γόνατος, που το γόνατο είναι μια πολύπλοκη άρθρωση και είναι το πρώτο σε κακώσεις και σαν μεγαλύτερη άρθρωση που προβάλλεται σε πτώσεις και λοιπά, είναι το πρώτο που χτυπάει. Και ένα κομμάτι έχει να κάνει με τις οστεοαρθρητικές αλλοιώσεις ισχύων, που αυτές, αν δεν είναι μεγάλη βλάβη και βολευτούν, δεν φτάνουν ποτέ χειρουργείο. Mm-hmm. Όμως, αν είναι να πάει χειρουργείο, δεν μπορεί να αποφευχθεί. Το αντικείμενο της δικής μας δουλειάς είναι αυτό. Και κυρίως βέβαια πρέπει να πω ότι έχει να κάνει με τη σχολίωση, την ανική σχολίωση, αλλά και τη γεροντική, την κύφωση και την ανική. Και τη γεροντική, σε ό,τι αφορά τους τομείς αυτούς, η αλήθεια είναι ότι η εξειδίκευσή μας αποτελεί ένα σημαντικό όπλο και τα αποτελέσματά μας κρίνουν κάθε φορά και οι διασθενείς μας. Κλείνοντας, κύριε Γουδεύαινε, τη γνωστή ερώτηση που κάνω σε όλους τους καλεσμένους μου που έχουν έρθει εδώ σε αυτήν την εκπομπή των ιατρικών συναντήσεων. Ποια κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής ενός φυσικοθεραπευτή? Κοιτάξτε, ο φυσικοθεραπευτής έχει μια ιερή αποστολή. Ταυτόχρονα ζει και από αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να είναι μια αξιοπρεπής ανταλλαγή μεταξύ ασθενή και φυσικοθεραπευτή παροχή. Δεν πρέπει να είναι μια τυπική διεκπαιρεωτική αγωγή. Τα κριτήρια έχουν να κάνουν με τον επαγγελματισμό, που σημαίνει την κατάρτιση, την αξιοπιστία, την αυθεντικότητα και όχι την αυθεντία. Εμείς δεν ψάχνουμε για αυθεντίες, αλλά την αυθεντικότητα, την πραγματικότητα αυτό που λέει, να έχει την
ανθρωπιά μέσα του, που σημαίνει τι, να δει τον ανθρώπινο πόνο και να μπορέσει να βοηθήσει, ανθρώπινη και παγκόσμια οικουμενική συνείδηση, χωρίς να χάνει όμως και την αυτοσυνείδησή του, να μπορεί να ακούει και να έχει τεράστια υπομονή τον ασθενή, ο οποίος επειδή βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση πολλές φορές δεν αντέχει, να τον ενισχύει ψυχολογικά, να τον ενισχύει κοινωνιολογικά και να ανανεώνει τις γνώσεις του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ θέλω να σας πω ότι δεν πρέπει να αναζητάμε τον καλύτερο φυσικοθεραπευτή ή γιατρό, αλλά τον καταλληλότερο. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο. Ο καταλληλότερος θα είναι και ο καλύτερος. Γιατί μπορεί να είναι κάποιος καλύτερος και αυτού του ανθρώπου που η φήμη συνάδει με τα αποτελέσματά του, τα αποτελέσματα θα δείξουν πόσο μεγάλος και σπουδαίος είναι. Όχι αυτός ο ίδιος, ούτε ο εξοπλισμός του, είναι αυτό που κουβαλάει και αυτό που έχει δώσει στην αγορά των ασθενών του, οι οποίοι, να είστε σίγουρος, ότι εκτιμούν, δεν ξεχνούν και ανταποδίδουν. Μάλιστα. Κύριε Γουδεύενε, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στις ιατρικές συναντήσεις. Τιμήσατε με την παρουσία σας αυτή εδώ την εκπομπή. Και ευελπιστώ σε μια περαιτέρω έτσι συνάντηση, γιατί έχουμε αρκετά θέματα ακόμη να κουβεντιάσουμε. Κύριε Καβγιάκη, σας ευχαριστώ και εγώ και είμαι στη διάθεσή σας, οποιοδήποτε θελήσετε να... Σύντομα θα σας έχω μαζί μου και στις ραδιοφωνικές ιατρικές συναντήσεις. Θα χαρώ πολύ. Θα χαρώ πολύ και ευχαριστώ μας. Και σας συγχαίρω και πάλι για την τόσο σπουδαία εκπομπή σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, να σας υπενθυμίσω ότι απόψινός μου καλεσμένος στις ιατρικές συναντήσεις ήταν ο κύριος Γεώργιος Γουδεύενος, φυσικοθεραπευτής, ειδικός στη μηχανική της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων. Όλες τις συνεντεύξεις, καθώς και του κύριου Γουδεύενου, τη σημερινή, μπορείτε να τις δείτε στις ιατρικές-συναντήσεις.gr. Τα τηλέφωνα της εκπομπής τα βλέπετε εδώ. Μπορείτε οτιδήποτε θέλετε, οποιαδήποτε διευκρίνηση, ό,τι θέλετε τέλος πάντων, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Την εκπομπή με τον κύριο Γουδεύενο μπορείτε να τη δείτε σε επανάληψη αύριο Σάββατο στις 1 μετά τα μεσάνυχτα και την Κυριακή το πρωί στις 9. Το δικό μας ραντεβού μέχρι την άλλη εβδομάδα είναι για αύριο Σάββατο στις 5 το απόγευμα με τις ραδιοφωνικές ιατρικές συναντήσεις στους 89,5. Να είστε καλά, να είστε υγιείς εδώ μαζί μου την άλλη εβδομάδα να τα πούμε. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.